Thank you, Brian, for the kind words. Ευχαριστώ, Brian, για τα καλά σου λόγια. I moved to Greece in September last year. Μετακόμισα στην Ελλάδα πέρυσι το Σεπτέμβριο. After coming for short-term visits since 2009. Καθώς ερχόμουνα από το 2009 σε μικρό χρονικό διάστημα. And like many other foreigners coming to Greece. Και όπως πολλοί ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα. It was not always a pleasant experience. Δεν ήταν πάντα μια ευχάριστη εμπειρία. Coming to a new place. Να έρχομαι σε ένα καινούριο μέρος. Where you don't know a lot of people. Που δεν ξέρεις πολλούς ανθρώπους. Where you don't know if you really fit in. Και δεν ξέρεις αν θα ταιριάξεις. And I was quite lonely the first few months. Και έτσι μάθαινα τον πρώτο καιρό. Μάθαινα καινούργια πράγματα. Even though I knew a lot of people in the ministry I work with, και παρόλο που ήξερα αρκετά άτομα στην Ιεραποστολή στην οποία εργαζόμουν, it was difficult to find fellowship. Ήταν δύσκολο να βρω μια κοινότητα. Until one Sunday, Sarah Weiwei, who is one of my colleagues, και μια μέρα η Σάρα Weiwei, που είναι μια από τις συνεργάτες μου, invited me to come to Glyphada Church. Με κάλεσε να έρθω στην Γλυφάδα, στην εκκλησία της Γλυφάδας, and then go to lunch afterwards with her παρέα. Και να πάω μαζί τους για φαγητό μετά την εκκλησία. I especially enjoyed the food part. Χάρηκα πάρα πολύ το φαγητό που φάγαμε. I love food. Αγαπώ το φαγητό. And when we finished the meal, όταν τελειώσαμε το φαγητό, Sarah looked at me. Η Σάρα με κοίταξε. And she said. Και είπε. These are not my friends alone anymore. They are not only my friends anymore. Και μου είπε, αυτοί δεν είναι πλέον μόνο οι δικοί μου φίλοι. They are your friends as well. Είναι και οι δικοί σου φίλοι. At that stage, I was attending another church. Εκείνο τον καιρό πήγαινα σε μια άλλη εκκλησία. So I would go to that church on Sunday morning. Και πήγα σε εκείνη την εκκλησία την Κυριακή το πρωί. And then would come here to have lunch with the παρέα. Και ήρθα εδώ μόνο και μόνο για να πάω για φαγητό μετά την εκκλησία, με την παρέα. That went on for a couple of months. Και αυτό γινόταν 2 μήνες περίπου. And then I realized I don't have any friends at the other church. Και μετά κατάλαβα ότι δεν έχω φίλους στην εκκλησία στην οποία πήγαινα. But many of my friends were here. Αλλά οι περισσότεροι φίλοι μου ήταν εδώ. And I prayed about it. Και προσευχήθηκα γι' αυτό. And I believe the Lord gave me the peace to become part of this congregation. Και πιστεύω ότι ο Κύριος μου έδωσε την ειρήνη να γίνω μέλος αυτής της εκκλησίας. And so I treasure these friendships I have. Και έτσι εκτιμώ αυτές τις φιλίες, τις φιλίες που έχω εδώ. And I'm looking forward to even becoming more part of this congregation. Και θέλω να γίνω ακόμα, να συνδεθώ περισσότερο με αυτή την εκκλησία. At the beginning of 2021, στις αρχές του 2021, I felt that the Lord was calling me to come to Greece as a full-time worker. Ένιωσα ότι ο Κύριος με καλούσε να έρθω στην Ελλάδα σαν ιεραπόστολος full-time, για όλο το χρονικό διάστημα. And like any other decisions that we make, και όπως κάθε μεγάλη απόφαση που παίρνουμε, I prayed that the Lord will give me direction. Προσευχήθηκα ο Θεός να μου δώσει κατεύθυνση. And when I felt peace in my heart, και όταν ένιωσα ειρήνη μες στην καρδιά μου, I contact the organization that I'm with at this moment. Επικοινώνησα με την Ιεραποστολή με την οποία εργάζομαι. And they told me, και μου είπαν, before you apply to become part of this organization, πριν να δηλώσεις ότι θέλεις να γίνεις μέρος αυτής της αποστολής, you need to have the blessing of your church. Πρέπει να έχεις την ευλογία της εκκλησίας σου. At that moment, I was only attending a church for 6 months. Εκείνο τον καιρό πήγαινα σε μια εκκλησία μόνο 6 μήνες. It was in the time of COVID. Ήταν η περίοδος του COVID. We were blessed in Perth, Australia. We were blessed. Ήμασταν ευλογημένοι στο Perth της Αυστραλίας. When the rest of the world was suffering,
Γιατί όταν ο υπόλοιπος κόσμος υπέφερε from April 2020 to December 21, από τον Απρίλιο του 20 μέχρι τον Δεκέμβριο του 21, we had less than 10 cases of community transmission of COVID. Είχαμε μόνο 10 περιστατικά όπου είχαν COVID, που είχαν COVID. We had the freedom to do what we did always. Είχαμε την ελευθερία να κάνουμε ό,τι κάναμε πάντα. So after the initial 3 months of lockdown, έτσι μετά το αρχικό lockdown που είχαμε, where I was pretty alone again, που ήμουν πάλι μόνος μου, I don't have any family in Australia, δεν έχω οικογένεια στην Αυστραλία, and didn't even touch another human being for more than 3 months. You didn't even touch. Δεν είχε έρθει κοντά σε ένα άνθρωπο για 3 μήνες. I understood that the church that I was with, κατάλαβα ότι η εκκλησία στην οποία πήγαινα was a good church and had good teaching, ήταν καλή εκκλησία, είχε καλή διδασκαλία, but was not a family to me, αλλά δεν ήταν οικογένεια για μένα. And so I moved to another church, έτσι πήγα σε μια άλλη εκκλησία. That seems like a pattern, right? Like what? That seems like a pattern. Αυτό είναι σαν να συνηθίζω να το κάνω, έτσι φαίνεται. And so in August 2020, I found a congregation that was focused on relationships. Το 2020 βρήκα μια εκκλησία η οποία ήταν εστιασμένη στις σχέσεις. So when I contact the mission organization and asked them if I could apply. Έτσι, όταν μίλησα εδώ στην Ιεραποστολή εδώ και τους είπα αν μπορώ να κάνω την αίτησή μου. I was only attending this church for 6 months. Ήμουνα σε αυτήν την εκκλησία στην Αυστραλία για 6 μήνες. But because of the close relationships in the church, και επειδή είχαμε πολύ στενή επαφή με τους αδερφούς, I already had a good relationship with the two elders. Είχα καλή σχέση με 2 πρεσβυτέρους. So I went to both the elders and their spouses. Και βγήκα έξω με τους 2 πρεσβυτέρους και τις γυναίκες τους. And I asked them to pray with me for confirmation. Και τους ζήτησα να προσευχηθούν για μένα για να έχω μια επιβεβαίωση, ναι. And after a month they came back to me. Και μετά από ένα μήνα ήρθαν πίσω. And gave me scripture and the words that the Lord gave to them. Και μου έδωσαν εδάφια και ένα λόγο από τον Κύριο που τους έδωσε για μένα. Confirming God's calling for me to come here. Που επιβεβαίωνε το κάλεσμα του Κυρίου σε μένα. And from that moment on, και από εκείνη τη στιγμή, I knew that I was not only coming to Greece, δεν ήξερα ότι όχι μόνο ότι θα έρθω στην Ελλάδα, but I will be sent by my church. You will be sent. Sent. Θα με στείλει η εκκλησία μου. And that I will be supported by my church every moment. Και ότι θα με υποστηρίξει η εκκλησία αυτή σε κάθε στιγμή. That was a learning experience for both the elders and myself. Αυτό ήταν μια εξαιρετική εμπειρία και για τους πρεσβυτέρους και για μένα. The elders shared with me. Οι πρεσβύτεροι μου είπαν that they've never had an experience where somebody would come to them. Μου είπαν ότι κανείς μέχρι τώρα δεν είχε έρθει σε αυτούς. To ask them to pray with them for a big decision that they had to make. Για να προσευχηθούν για μια μεγάλη απόφαση που έπρεπε να πάρουν. And for me that was a great learning experience. Και για μένα ήταν μια εμπειρία στην οποία έμαθα πολλά. In order to trust the elders, ώστε να εμπιστευτώ τους πρεσβυτέρους, to listen to God's voice, να ακούσουν τη φωνή του Θεού, regarding the future that God has called me to, σε σχέση με το μέλλον που έχει ο Θεός για μένα. And so today we're going to look at, και σήμερα λοιπόν θα κοιτάξουμε, as part of the series on being church, ως μέρος της σειράς που έχουμε των μαθημάτων για το πώς να είμαστε η Εκκλησία, how are we committed to honor our leaders? Πώς πρέπει να είμαστε ώστε να δίνουμε τιμή στους ηγέτες, σε αυτούς που είναι η ηγεσία της Εκκλησίας. So let's turn to the book of Hebrews, chapter 13. Ας πάμε λοιπόν στην προς Εβραίους, στο 13 κεφάλαιο. And I'm going to read in English and then Eleni will do it in Greek. Θα διαβάσω στα αγγλικά και η Ελένη στα ελληνικά.
The writer of Hebrews writes, have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. Να πείθεστε στους προεστώτες σας και να υπακούτε, επειδή αυτοί αγρυπνούν για τις ψυχές σας, ως έχοντες να δώσουν λόγο, για να το κάνουν αυτό με χαρά και χωρίς να στενάζουν, επειδή αυτό δεν σας ωφελεί. In this passage, the writer says two things about us. Σε αυτό το εδάφιο, ο συγγραφέας λέει δύο πράγματα για μας. Who are members or attendees at a church. Για εμάς που είμαστε μέλη μιας εκκλησίας. And two things about the leaders that we submit to. Και δύο πράγματα για τους προεστώτες, για τους ηγέτες που είναι στην εκκλησία. In the first place, he says that we need to have confidence. We need to trust our leaders. Το πρώτο που λέει είναι να πειθόμαστε, να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που μας που ηγούνται, που είναι προεστώτες μας. And second place, we need to submit to their authority. Και είναι να πειθόμαστε στην εξουσία που έχουν στην εκκλησία. We need to trust and we need to submit. Πρέπει να πειθόμαστε, να τους εμπιστευόμαστε και να είμαστε κάτω από την εξουσία τους. And then the reader gives two things why we need to do that. Και μετά λέει γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό. Because they keep watch over us. Γιατί αγρυπνούν για μας. They do not just tell us what to do. Δεν μας λένε απλώς τι να κάνουμε. But they care for us. Αλλά νοιάζονται για μας. They look out for us. Φροντίζουν για μας. And then also they give account to God. Επίσης δίνουν λόγο στο Θεό για μας. In front of God, they are responsible for us. Είναι υπεύθυνοι ενώπιον του Θεού για μας. And therefore the writer says. Και γι' αυτό ο συγγραφέας λέει. We need to trust and submit to them. Λέει να πειθόμαστε και να υπακούμε. So that their work will be joyful. Έτσι ώστε το έργο που κάνουν να γίνεται με χαρά. I've spent some time being a pastor before. Ήμουνα επιμένας για ένα διάστημα. And not all of that was a joyful time. Και δεν ήταν πάντα ένα έργο με χαρά που το έκανα με χαρά. It's maybe the most difficult job on earth. Μάλλον θα έλεγα ότι είναι ένα έργο που είναι το πιο δύσκολο. To take care of God's children. Το να φροντίζεις για τα παιδιά του Θεού. But there is joy. Αλλά υπάρχει χαρά. And then he also says lastly. Και τέλος λέει. That if we do our job. Αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, το έργο μας. And our leaders have joy in their work. Οι προεστώτες μας έχουν χαρά στο έργο τους. Then that will be to our benefit as well. Θα είναι και αυτό προς όφελός μας. So it is for our growth. Είναι για την αύξησή μας, λοιπόν. It is for our well-being. Είναι για την ευημερία μας. It is part of our discipleship. Είναι για την μαθητεία μας. It is part of our obedience. Είναι μέρος της υπακοής μας. To trust our leaders. Να πειθόμαστε, να εμπιστευόμαστε τους προεστώτες μας. And to submit to their authority. Και να υπακούμε, να είμαστε κάτω από την εξουσία τους. Now, I was looking for a passage to expand on this. Και έψαξα να βρω κάποιο εδάφιο για να επεκτείνω αυτή την ιδέα. And although there are many passages that talks about leadership and how leaders should act. Και παρόλο που έχει πολλά εδάφια για το πώς για τους προεστώτες και πώς αυτοί πρέπει να ενεργούν. There are a few verses that reflect on how we should submit to our leadership. Υπάρχουν λίγα εδάφια που μιλάνε για το πώς εμείς πρέπει να υπακούμε και να είμαστε κάτω από την εξουσία των προεστώτων. But not a big expansion on that. Όχι όμως μεγάλη προέκταση πάνω σε αυτό. What we do have. Αυτό που έχουμε όμως. Is one in one of Paul's letters. Μια από τις επιστολές του Παύλου. How he asked the Romans. Που ζητούσε στους Ρωμαίους. To subject to all governing authorities. Να υπακούνε στην εξουσία στην κρατική εξουσία. And when we actually look at this passage.
Και όταν κοιτάζουμε αυτά τα εδάφια and the principles that we get from this passage, και τις αρχές που παίρνουμε από αυτά τα εδάφια and apply it into the church context, και όταν τα εφαρμόζουμε στο, στην εκκλησία we understand a little bit more καταλαβαίνουμε λίγο περισσότερο of what it means to trust and submit to our leaders, τι σημαίνει να εμπιστευόμαστε και να είμαστε κάτω από την εξουσία των προϊστώτων μας and how to honor our leaders. Και πώς να τους τιμούμε. So let's turn to Romans 13, ας πάμε λοιπόν στην προς Ρωμαίους 13 κεφάλαιο and we're gonna read the first 7 verses. Και θα διαβάσουμε από το 1 ως 7 εδάφιο. Let everyone be subject to the governing authorities. For there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. And those who do so will bring judgment on themselves. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong, do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right, and you will be commended. For the one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid. For rulers do not bear the sword for no reason. They are God's servants, agents of wrath, to bring punishment on the wrongdoer. Therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment, but also as a matter of conscience. This is also why you pay taxes. For the authorities are God's servants who give their full time to governing. Give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. Κάθε ψυχία συποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες, επειδή δεν υπάρχει εξουσία παρά μονάχα από τον Θεό. Και αν οι υπάρχουσες εξουσίες είναι ταγμένες από τον Θεό, και οι υπάρχουσες εξουσίες είναι ταγμένες από τον Θεό, ώστε εκείνος που εναντιώνεται στην εξουσία, εναντιώνται στη διαταγή του Θεού, και αυτοί που εναντιώνονται θα πάρουν επάνω τους καταδίκη. Επειδή οι άρχοντες δεν είναι φόβος για τα αγαθά έργα, αλλά για τα κακά. Θέλεις όμως να μην φοβάσαι την εξουσία, κάνε το καλό. Και θα έχεις έπαινο από αυτή. Επειδή ο άρχοντας είναι υπηρέτης του Θεού σε σένα για το καλό, αν όμως κάνεις το κακό, να φοβάσαι. Γιατί για τον λόγο ότι δεν φοράει μάταια τη μάχαιρα, επειδή είναι υπηρέτης του Θεού, εκδικητής, για να εκτελεί την οργή ενάντια σε εκείνον που κάνει το κακό. Γι' αυτό είναι ανάγκη να υποτάσσεστε, όχι μονάχα για την οργή, αλλά και για τη συνείδηση. Επειδή γι' αυτό πληρώνετε και φόρους, δεδομένου ότι είναι υπηρέτες του Θεού, καθώς ενασχολούνται ειδικά με αυτό. Αποδώστε λοιπόν σε όλους εκείνα που οφείλετε. Σε όποιον οφείλετε τον φόρο, τον φόρο. Σε όποιον οφείλετε τον δασμό, τον δασμό. Σε όποιον οφείλετε τον φόβο, τον φόβο. Σε όποιον οφείλετε την τιμή, την τιμή. We're going to look at about 15 different principles in this text. Θα δούμε γύρω στους 15 αρχές που υπάρχουν σε αυτό το κείμενο. Before we go on to look how we can apply it into our lives. Πριν να δούμε το πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά. In verse 1, στο εδάφιο 1, Paul is saying two main things. Ο Απόστολος Παύλος λέει δύο κύρια πράγματα. Firstly, he says that everyone are subjected to authority. Λέει ότι κάθε ένας υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες. Many of us come from democratic countries or societies. Πολλοί από εμάς ερχόμαστε από δημοκρατικές κοινωνίες. And we believe that as people we determine who governs. Και πιστεύουμε ως άνθρωποι ότι εμείς αποφασίζουμε για το ποιος θα είναι πάνω στην εξουσία. And even though that is true in a sense. Και ενώ αυτό είναι κατεξοχήν είναι αλήθεια, from a biblical perspective, από την άποψη τη βιβλική, we need to recognize that even God established those authorities and governments. Πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι αυτός που έχει καθιδρύσει αυτές τις εξουσίες. And so that is the second point, that all authorities are established by God. Και η ιδέα είναι ότι ο Θεός έχει καθιδρύσει όλες τις εξουσίες.
Everyone that is in a place of authority, καθένας που είναι σε θέση εξουσίας, only has that authority, έχει αυτή την εξουσία, because it was given to them by God. Επειδή το έχει δοθεί από το Θεό. And that is true within the church as well. Και αυτό είναι αλήθεια και για την εκκλησία. We are not just a group of people that meet together. Δεν είμαστε απλά μια ομάδα ανθρώπων που μαζευόμαστε εδώ μαζί. We are not just members of a body. Δεν είμαστε απλώς μέλη ενός σώματος. We are a body under the headship of Christ. Είμαστε ένα σώμα κάτω από την εξουσία του Ιησού. And Christ established leaders. Και ο Χριστός έχει εγκαθιδρύσει ηγέτες, προεστώτες στην εκκλησία του. So we cannot just attend a church or be a member of a church. Και έτσι δεν μπορούμε απλά να επισκεπτόμαστε ή να είμαστε μέλη μιας εκκλησίας. Without acknowledging the people that God placed in that church as leaders. Χωρίς να αναγνωρίζουμε την ηγεσία που έχουν αυτά τα άτομα. We need to be subject to those authorities. Πρέπει να είμαστε κάτω από την εξουσία αυτών των ανθρώπων. If we go to verse 2. Πηγαίνουμε στο εδάφιο 2. We see that there are people that rebel against authority. Βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εναντιώνονται στην εξουσία. And let me tell you that happens in the church as well. Και αφήστε με να σας πω ότι αυτό συμβαίνει και στην εκκλησία. There are always people that think they know better. Υπάρχουν πάντα άνθρωποι που νομίζουν ότι ξέρουν καλύτερα. Or have a special revelation. Νομίζουν ότι έχουν μια μεγαλύτερη αποκάλυψη. Or felt that they are called and the leaders are not. Ή που πιστεύουν ότι αυτοί είναι, τους έχει καλέσει ο Θεός και δεν έχει καλέσει τους ηγέτες. And so the two principles we get from this passage, from this verse. Έτσι, δύο αξίες που παίρνουμε από αυτήν την, από αυτό το κομμάτι, το εδάφιο. Are that those who rebel against authority rebels against God. Είναι ότι αυτοί που εναντιώνονται στην εξουσία εναντιώνονται στο Θεό. And that those who rebel bring judgment upon themselves. Και ότι αυτοί που εναντιώνονται παίρνουν επάνω τους καταδίκη. And therefore, if we want to rebel against the leadership in the church. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να αντιθούμε στην εξουσία της εκκλησίας, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πριν το κάνουμε αυτό. We need to know that these people are not doing God's will. Are not doing God's will. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που εναντιώνονται δεν κάνουν το θέλημα του Θεού. Or that they are seriously sinning against God. Είναι σε αμαρτία, βρίσκονται σε αμαρτία ενώπιον του Θεού. And we need to address it with them first. Και πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε πρώτα αυτούς. Before just deciding to rebel against the leadership. Before we rebel against the leadership, we need to bring it before the people. Before the people. Yeah. Bring it to the people. Πρέπει να φέρουμε τους ηγέτες ενώπιον του Θεού πριν αποφασίσουμε να αναντιωθούμε προς αυτούς. Therefore, Paul gives us a warning here. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος μας δίνει μια προειδοποίηση. If you don't agree with leadership, εάν δεν συμφωνείτε με την ηγεσία, do not just rebel against them. Μην πάτε να εναντιωθείτε κατευθείαν προς αυτήν. Make sure that you are in the right. Πρώτα σιγουρευτείτε ότι έχετε δίκιο. Make sure that you follow the right procedures to take it up with leadership. Πρώτα σιγουρευτείτε ότι κάνετε ό,τι χρειάζεται πριν να εναντιωθείτε. Before you just want to throw the leaders out of the door. Πριν να διώξετε τους ηγέτες εκτός εκκλησίας. Or rebel against their leadership. Ή να εναντιωθείτε ενάντια στην εξουσία που τους έχει δοθεί. In the next few verses, we read about what it is wrong and right to do with regards to leadership. Στα επόμενα εδάφια βλέπουμε τι είναι σωστό και τι όχι να κάνεις ενώπιον στους άρχοντες. Paul says in verse 3, "For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong."
Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι άρχοντες, αυτοί που έχουν την εξουσία, δεν την έχουν για αυτούς που κάνουν τα αγαθά, που κάνουν καλό, αλλά για αυτούς που κάνουν κακό. It is not the role of the authorities to bring fear to people. Δεν είναι ο σκοπός, ο ρόλος του, του ηγέτη να σπείρει τον φόβο στους ανθρώπους. Especially those who are doing right. Ειδικά σε αυτούς που κάνουν το καλό. But those who are doing wrong, αλλά αυτοί που κάνουν το κακό, they should fear the αυτοί θα πρέπει να φοβούνται. So that's the fifth and the sixth principles here. Αυτός είναι ο πέμπτος και ο έκτος. Η πέμπτη και έκτη αρχή. That for those who do right, there is no fear. Για αυτούς που κάνουν το αγαθό, δεν υπάρχει φόβος. But for those who do wrong, αλλά για αυτούς που κάνουν το κακό, they should definitely fear. Σίγουρα θα πρέπει να φοβούνται. And then Paul says, for those who do right. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι για αυτούς που κάνουν το καλό, they will be commended. They will be commended. Θα υπάρχει έπαινος. That they will be lifted up and be honored. Θα υπάρξει τιμή για αυτούς που κάνουν το αγαθό. So for us, as people of the church, έτσι για μας που είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, we should always ask, θα πρέπει πάντα να ρωτάμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος να συμπεριφερόμαστε στους ηγέτες μας. Respect our leaders in the church. Να σεβόμαστε τους ηγέτες. Honor our leaders in the church. Να τους τιμάμε. Not because we fear them, όχι από φόβο, but because we want to follow in God's rule and God's law. Αλλά επειδή θέλουμε να ακολουθούμε τους νόμους του Θεού. Verse 4 continues. Στο εδάφιο 4 συνεχίζει. By saying that those in authority, λέγοντας ότι αυτοί που είναι στην εξουσία, are God's servants. Είναι οι υπηρέτες του Θεού. They serve God in the first place. Πρωταρχικά υπηρετούν τον Θεό. Yes, they are called to do things. Ναι, καλούνται να κάνουν κάποια πράγματα. But because God established that authority, αλλά επειδή ο Θεός έχει καθιδρύσει την εξουσία τους, they are in the first place God's servants. Είναι πρώτα υπηρέτες του Θεού. Many of the secular rulers, πολλοί από τους άρχοντες του κόσμου, don't even know that. Δεν το ξέρουν καν. They think they are there for their own honor. Πιστεύουν ότι είναι εξουσιάζουν χάρη του εαυτού τους. Or that they have their own power, or that they are serving people. Ότι έχουν δική τους δύναμη στο να υπηρετούν τους άλλους. But all authorities need to recognize. Αλλά κάθε εξουσία πρέπει να αναγνωρίζει ότι είναι οι υπηρέτες του Θεού. So και ακόμη περισσότερο οι ηγέτες της Εκκλησίας. It is not just a job. Δεν είναι απλά μία δουλειά. It is not just a calling. Δεν είναι ούτε απλά ένα κάλεσμα. It is not just for the people's sake. Δεν είναι για χάρη των ανθρώπων. But it is in the first place, αλλά κατ' εξοχήν είναι για να υπηρετήσουν τον Θεό. But then Paul also says, επίσης ο Απόστολος Παύλος λέει, they are God's servants, είναι υπηρέτες του Θεού for our good. Για το καλό μας. When they serve God, όταν υπηρετούν τον Θεό, it is for our benefit. Είναι για την ευημερία, για το καλό το δικό μας. They do not serve to serve themselves. Δεν υπηρετούν για να υπηρετήσουν τον εαυτό τους. They serve God. Υπηρετούν τον Θεό. For our benefit. Για το καλό μας, για το αγαθό μας. And so in the previous verse we looked at, we do not have to fear if we do right. Στο προηγούμενο εδάφιο έλεγε ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε εάν κάνουμε το αγαθό. And in this verse 4. Και σε αυτό το τέταρτο εδάφιο. Paul then looks at what happens when we do wrong. Ο Απόστολος Παύλος λέει τι συμβαίνει αν κάνουμε το κακό. If he says we do not have to fear if we do right. Λέει ότι δεν χρειάζεται να φοβόμαστε αν κάνουμε το καλό. Paul is now saying. Και τώρα ο Απόστολος Παύλος λέει. Be afraid if you do wrong.
να φοβάσαι αν κάνεις το κακό. And this is the next principle. Και αυτή είναι η επόμενη αρχή. For the authorities are God's servants. Γιατί οι αρχές είναι υπηρέτες του Θεού. And they are agents of judgment. Και είναι είναι αυτοί που θα φέρουν την την κρίση. And they punish the wrongdoers. Και θα τιμωρήσουν αυτόν που κάνει το κακό. No, I think in the church it's a little bit different. Πιστεύω βέβαια στην εκκλησία είναι λίγο διαφορετικά. We do not have judgments. Δεν έχουμε κρίση. We do not have court cases. Δεν έχουμε δικαστήρια. Sometimes it goes to that level. Μερικές φορές μπορεί να πάει και εκεί. But one of the principles of being church. Αλλά μία από τις αρχές το να είναι να υπάρχει η εκκλησία. Is to understand discipline. Είναι να καταλαβαίνουμε την επιθαρχία. And when we submit to our leaders, και όταν υπακούμε στους ηγέτες μας, we also need to submit to their discipline. Πρέπει να υπακούμε και στην πειθαρχία που αυτοί επιβάλλουν. When we do wrong, όταν κάνουμε κάτι λάθος, when we sin, όταν αμαρτάνουμε, and continue to sin, και συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε, then we need to allow our leaders, τότε πρέπει να επιτρέψουμε στους ηγέτες, στους προϊστώτες μας, to discipline us, να μας φέρουν σε επιθαρχία, not to punish us, όχι να μας τιμωρήσουν, but in order for us to change our belief system, αλλά ώστε να έρθουμε σε αλλαγή του συστήματος του πιστεύω μας, to change our mindset, να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας, and to change our actions, και να αλλάξουμε τον τρόπο που ενεργούμε. And here we do not have to fear the leadership. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τους προϊστώτες μας. Because they don't want to bring judgment to us. Γιατί δεν θέλουν να μας φέρουν σε κρίση. They want us to be disciplined. Θέλουν να μας πειθαρχήσουν. To be corrected. Ώστε να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και δράσης. To be edified. Να αυξηθούμε. Because if one part of the body is suffering, γιατί αν ένα μέλος της εκκλησίας υποφέρει, the whole body is suffering. Τότε όλο το σώμα υποφέρει. If one part of the body is sinning, αν ένα μέλος της εκκλησίας αμαρτάνει, it affects the whole body. Τότε επηρεάζει όλο το σώμα. And so when one part of the body hurts, έτσι όπως ένα μέλος του σώματός μας πονάει, the rest of the body wants that part to be healed. Όλο το υπόλοιπο σώμα θέλει αυτό το μέλος να γιατρευτεί. In order for the whole body to work together again. Έτσι ώστε όλο το σώμα να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά. And therefore it is important for us. Έτσι είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για μας. To understand that discipline, να καταλάβουμε ότι η πειθαρχία is not judgment. Δεν είναι κρίση. It's not punishment. Δεν είναι τιμωρία. It is correction. Είναι μια διόρθωση. For the benefit of the whole body. Για το καλό, για το καλό όλης της, όλου του σώματος. Because if that part that was hurting, γιατί αν αυτό το μέλος πονάει, is healed, αν αυτό το μέλος που πονάει έχει γιατρευτεί, the whole body rejoices. Όλο το σώμα θα χαρεί. In the first verse, Paul said, "Let everyone be subjected to the government authorities." Στο πρώτο εδάφιο λέει ότι όλοι να υποτασσόμαστε στις ανώτερες εξουσίες. And now in verse 5, και τώρα στο εδάφιο 5, he says, "Therefore, it is necessary to submit to the authorities." Τώρα λέει ότι είναι απαραίτητο να υποτάσσεστε στις εξουσίες. The two words used here. Οι δύο λέξεις που χρησιμοποιούνται εδώ are very similar. Είναι πολύ ίδιες, μοιάζουν πάρα πολύ. But in my understanding, αλλά όπως το καταλαβαίνω εγώ, the first, to be subject to the authorities, στο πρώτο εδάφιο που λέει να υποτάσσεστε, is something out of our control.
είναι κάτι εκτός του ελέγχου μας. Paul is saying we are brought under the authority. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι βρισκόμαστε κάτω από την εξουσία τους. It is not something that we decide, it is something that happens to us. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς το αποφασίζουμε, απλά βρισκόμαστε κάτω από την εξουσία των αρχών. Because that's part of God's plan for humankind. Γιατί αυτό είναι ένα μέρος του θελήματος του Θεού για την ανθρωπότητα. To be subjected to the authorities placed above us. Του να υποτασσόμαστε κάτω από τις εξουσίες που υπάρχουν πάνω από μας. And that's the same for the church as well. Και αυτό είναι το ίδιο για την εκκλησία επίσης. It's part of God's plan. Είναι μέρος του θελήματος του Θεού. For each person, for each member, for each attendee. Για κάθε άνθρωπο, για κάθε μέλος, για κάθε επισκέπτη. To be brought under the authority of the leadership. Να είναι κάτω από την εξουσία του προεστώτα, του αυτόν που είναι του ηγέτη στην εκκλησία. But in verse 5. Αλλά στο εδάφιο 5 he used a different word. Χρησιμοποιεί μια διαφορετική λέξη. He said, therefore, it is necessary to submit to authorities. Λέει, είναι ανάγκη να υποτάσσεστε στις εξουσίες. It is necessary for us to obey the authorities. Είναι ανάγκη για μας να υπακούμε στις εξουσίες. And in a sense, it is a decision that we have to take. Και κατά κάποιο τρόπο είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρουμε. We can be subjected to authorities. Μπορούμε να είμαστε κάτω από την εξουσία της των αρχών χωρίς εμείς να το αποφασίσουμε. And acknowledge that there are authorities above us. Και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν εξουσίες πάνω από μας. But we can decide not to obey them. Και ταυτόχρονα να αποφασίσουμε να μην τους να μην υποτασσόμαστε σε αυτούς. Or we can acknowledge that there are authorities above us. Ή μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν εξουσίες απάνω από μας. And make the decision to submit to those authorities. Και να πάρουμε την απόφαση να υποταχθούμε κάτω από αυτές τις εξουσίες. And that is true for both members and attendees of this church. Και αυτό είναι αλήθεια και για τα μέλη αλλά και για τους επισκέπτες μιας εκκλησίας. When we become members of a church, όταν γινόμαστε μέλη μιας εκκλησίας, we make the decision, παίρνουμε την απόφαση, to be part of the body, να γίνουμε μέλος ενός σώματος, that we agree with the vision that God has given the church, και ότι συμφωνούμε με το όραμα που έχει δώσει σε αυτή την εκκλησία, and that we submit to the authorities. Και ότι υποτασσόμαστε στις εξουσίες αυτής της εκκλησίας. But sometimes when we just attending a church, αλλά μερικές φορές όταν απλά επισκεπτόμαστε μια εκκλησία, we think we don't have to submit to the authorities. Πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται να υποταχθούμε στην εξουσία τους. But if you go as a foreigner and live in a different country, αλλά αν έρθεις ως ξένος σε μια άλλη χώρα, you know how dangerous it is. Ξέρεις πόσο επικίνδυνο είναι. Not to submit to the laws of that different country. Πόσο επικίνδυνο είναι να μην υποταχθείς στις εξουσίες αυτής της χώρας. I grew up in South Africa. Εγώ μεγάλωσα στη Νότια Αφρική. I became an Australian. I became. Και έγινα Αυστραλός. And if I thought I can be a full Australian in Greece. Και αν νομίζω ότι θα μπορούσα να είμαι μόνο Αυστραλός στην Ελλάδα, I would have created a lot of traffic accidents. Θα μπορούσα να κάνω πολλά, να δημιουργήσω πολλά ατυχήματα στο δρόμο, καθώς οδηγώ. Because we drive on the other side of the road. Γιατί οδηγούμε από την άλλη μεριά του δρόμου. If I want to live in Greece, αν θέλω να ζω στην Ελλάδα, I need to submit to those authorities. Πρέπει να υποταχθώ σε αυτές τις εξουσίες. Although I'm not a Greek, παρόλο που δεν είμαι Έλληνας, I need to submit to that. Πρέπει να υποταχθώ σε αυτό. And as an attendee in this church, και ως επισκέπτης αυτής της εκκλησίας, I need to submit to the same authorities. Of this church. Πρέπει να υποταχθώ στις ίδιες εξουσίες αυτής της εκκλησίας. And so now we go to the 13th point that Paul makes. Και τώρα θα πάμε στο 13ο κομμάτι αυτής της. We are still in verse 5. Ο Παύλος. Paul is saying, submit to the authorities,
not only to avoid punishment. Ο Απόστολος Παύλος λέει να υποταχθείτε στις εξουσίες, όχι μονάχα για να μην τιμωρηθείτε, but also for your conscience. Αλλά για τη συνείδησή σας. When we only obey rules because we don't want to be punished. Όταν υπακούμε κάποιες οδηγίες, κάποιες μόνο και μόνο για να μην τιμωρηθούμε. Our whole life becomes one legalistic life. Όλη μας η ζωή γίνεται γίνεται νομικιστική, γίνεται σαν να ακολουθούμε μόνο κανόνες. And I think that was what Jesus and Paul and the other apostles fought against. Και πιστεύω και ο Ιησούς και όλοι οι υπόλοιποι οι μαθητές του πολεμήσαν ενάντια σε αυτό το πνεύμα. That the law that was given by God to Moses to the people. Ότι ο νόμος που δόθηκε στο Μωυσή από τον Θεό was to explain the relationship God wanted to have with the people. Ήταν για να εξηγήσει τη σχέση που ήθελε να έχει ο Θεός με το λαό του. And was not intended to be a rule book for every part of your life. Και δεν είχε σκοπό να γίνει ένα βιβλίο νόμων, κανόνων για κάθε μέρος της ζωής μας. But unfortunately, αλλά δυστυχώς, that's how the Jews interpreted. Έτσι το μετέφραζαν οι Ιουδαίοι. That they could only have a relationship with God. Ότι πίστευαν ότι μπορούσαν να έχουν σχέση με τον Θεό μόνο. If they followed the law by the letter. Μόνο αν ακολουθούσαν τον νόμο κατά γράμμα. And so to be part of the church. Έτσι για να είμαστε μέρος αυτής της εκκλησίας. To submit to the authorities και να υποταχθούμε στις αρχές αυτής της εκκλησίας is not only for us to avoid discipline, δεν είναι μόνο για να αποφευχθεί η πειθαρχία, but is for us to have a joyful life. Αλλά για να έχουμε μια χαρούμενη ζωή. A life of fellowship. Για να έχουμε μια ζωή με κοινωνία μεταξύ μας. A life of abundance. Για να έχουμε μια ζωή ευημερίας. And then we go to verse 6. Και πηγαίνουμε στον έκτο εδάφιο, όπου ο Απόστολος Παύλος λέει that we pay taxes, ότι πληρώνουμε φόρους, because the people that's in charge of the government, γιατί οι άνθρωποι που είναι στην εξουσία are God's servants, είναι υπηρέτες του Θεού that are governing full time. Και είναι στην εξουσία ενασχολούμενοι ειδικά με αυτό. They don't have time to do another job to get money. Δεν έχουν άλλη ασχολία από την οποία να πληρωθούν. And that's why taxes are there. Και γι' αυτό πληρώνουμε τους φόρους. To pay the rulers and to pay the servants who work for them. Για να πληρώσουμε τις αρχές και αυτούς που υπηρετούν εμάς. And in a sense, that is why we bring our gifts and offerings to the church as well. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό κάνουμε και όταν δίνουμε τις εισφορές μας στην εκκλησία. To make sure that those who are working in a part-time or full-time capacity, ώστε να αυτοί που δουλεύουν εργάζονται στο έργο του Θεού είτε πλήρως με πλήρη απασχόληση είτε μερική απασχόληση, do not have to worry about how they will live. Να μην ανησυχούν για το πώς θα επιβιώσουν. It's only us missionaries that worry about that. Μόνο οι ιεραπόστολοι ανησυχούν γι' αυτό. But we are so grateful that God provides for us. Αλλά είμαστε τόσο ευγνώμονες που ο Θεός προμηθεύει για μας. But in the church, αλλά στην εκκλησία, we should not see our gifts and offerings as a tax being paid. Δεν θα πρέπει να βλέπουμε το να δίνουμε τις εισφορές και τα δέκατα ως να πληρώνουμε φόρους. We do not need to make it a legalistic thing again. Δεν είναι μια σειρά από κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε ξανά. We do it out of our gratefulness, out of our appreciation what God has given to us. Το κάνουμε μέσα από μια καρδιά που είναι ευγνώμονη και που έχει appreciation. Και έχει ευχαριστία για αυτό το έργο που γίνεται. And we know that God will use that. Και ξέρουμε ότι ο Θεός θα το χρησιμοποιήσει αυτό. For the growth of his kingdom. Για την αύξηση της βασιλείας του.
And then in verse 7 we come to the last principle. Και στο εδάφιο 7 ερχόμαστε στο τελευταίο στην τελευταία αρχή. Where Paul is saying, give to people of authority what is owned to them. Όπου λέει ο Απόστολος Παύλος, αποδώστε στους σε αυτούς που είναι στις αρχές να αυτά που τους οφείλετε. And it's interesting that he uses four different words here. Και είναι ενδιαφέρον που χρησιμοποιεί τέσσερις διαφορετικές λέξεις. Taxes, revenue, respect and honor. Τον φόρο, τον δασμό, τον φόβο και την τιμή. The first one, the taxes, actually refers more to a tribute paid to a foreign government. Ο φόρος χρησιμοποιείται ως αυτό που αποδίδουμε σε μια ξένη κυβέρνηση. And the revenue is more a regular tax that's been paid to authorities. Και ο δασμός είναι κάτι που δίνεται σε πιο μόνιμη βάση στις αρχές. These two belong actually to the first part of the passage. Αυτά ανήκουν στο πρώτο μέρος αυτού του εδαφίου. We have to bring tribute, we have to pay tax. Πρέπει να πληρώνουμε φόρο. Because we are subjected to the authorities above us. Γιατί είμαστε κάτω από την εξουσία αυτών που κυβερνούν. But respect or fear, αλλά η τιμή και ο φόβος and the honor, μάλλον το να τιμάμε, όχι, respect, ο σεβασμός και ο φόβος είναι στο επόμενο, αλλά η τιμή that is something that comes from inside. Η τιμή έρχεται από μέσα μας. As we decide to submit to the authorities, όπως καθώς αποφασίζουμε να υποταχθούμε στις εξουσίες, we also need to decide to fear or have reverence and honor our authorities. Πρέπει να αποφασίσουμε να έχουμε φόβο και τιμή και εκτίμηση για τις εξουσίες. So to submit to our church authorities. Έτσι το να υπακούμε στις αρχές της εκκλησίας. And to honor them. Και να τους τιμάμε. In a sense is not a commandment. Κατά κάποιο τρόπο δεν είναι εντολή. It is an invitation. Είναι μια πρόσκληση. To recognize the people God has placed above us. Να αναγνωρίσουμε τους ανθρώπους που έχει βάλει ο Θεός πάνω από μας. As our leaders, ως ηγέτες, and a decision to respect them for who they are. Και μια απόφαση να τους εκτιμήσουμε, να εκτιμήσουμε για το έργο που κάνουν. So looking at these 15 principles, βλέποντας λοιπόν αυτά τα 17 σημεία, how can we show honor or respect to our leaders? Πώς να δείξουμε τιμή και πώς να σεβόμαστε τις αρχές της Εκκλησίας. Whether we are just attending or whether we are members of this church. Είτε επισκεπτόμαστε απλά, είτε είμαστε μέλη της Εκκλησίας. I think the first point is to acknowledge their authority. Το πρώτο είναι να αναγνωρίζουμε την εξουσία τους. That they are placed as God's servants by Him. Ότι είναι τοποθετημένοι ως υπηρέτες του Θεού σε αυτή τη θέση. If we do not acknowledge them as our leaders, αν δεν τους αναγνωρίζουμε ως ηγέτες, ως αρχές επάνω από μας, then we cannot respect them. Δεν μπορούμε τότε να τους σεβαστούμε. And we cannot honor them. Και δεν μπορούμε να τους τιμήσουμε. The second is to submit to their authority. Το δεύτερο είναι να υπακούσουμε στην εξουσία τους. Not just to say, yes, you are our leaders, όχι απλά να πούμε, ναι, είστε η ηγεσία πάνω από μας. But to say, yes, I want you to be my leader. Αλλά ναι, εγώ θέλω να είσαι αυτός που ηγείται πάνω από μένα. And as I submit my life to Christ, και όπως δίνω την ζωή μου στον Χριστό, υπακούω σε Αυτόν, I should also submit my life to my leaders. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να υποταχθώ στους ηγέτες. Which is not an easy thing. Το οποίο δεν είναι εύκολο πράγμα. It's a very, very dangerous thing as well.
είναι και επίσης ένα επικίνδυνο πράγμα. But if we believe, αλλά αν πιστεύουμε that our leaders are God's servants, αν πιστεύουμε ότι οι ηγέτες μας είναι υπηρέτες του Θεού, serving him for our benefit, οι οποίοι υπηρετούν το Θεό για το αγαθό μας, then we should also allow them, τότε θα πρέπει να θα μπορέσουμε να τους επιτρέψουμε to be part of the decisions we make about our own lives. Να τους επιτρέψουμε να γίνουν μέρος των αποφάσεων που πρέπει να πάρουμε για τη ζωή μας. Something to consider. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούμε. We are also called to pray for them. Μας καλεί ο Θεός να προσευχόμαστε για αυτούς. Paul writes to Timothy. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο. That Timothy and all the people. Ότι ο Τιμόθεος και όλοι οι υπόλοιποι. Should pray and intercede and thank all the people, including the kings and all the people in high positions. Ότι θα πρέπει να προσεύχονται, να μεσητούν για όλους τους προϊστώτες και για αυτούς που είναι στις αρχές. And if we are called to pray for our secular authorities, και αν είμαστε καλεσμένοι να προσευχόμαστε για τις εξουσίες που είναι στον κόσμο, how much more for our church leadership? Πόσο μάλλον για τις αρχές που είναι στην Εκκλησία. Pray for wisdom. Να προσευχόμαστε για σοφία. For strength and insight and knowledge. Για δύναμη, για να έχουν γνώση και να έχουν διορατικότητα. So that they can have more compassion and love and boldness. Ώστε να έχουν περισσότερο συμπάθεια στις ανάγκες των άλλων και να βλέπουν τις ανάγκες. Because they are not just serving, γιατί δεν υπηρετούν απλά, but they are keeping watch over us. Αλλά παρακολουθούν, βλέπουν τις ζωές των ανθρώπων και τις keeping watch. Και παρακολουθούν τις ζωές μας, νοιάζονται για τους ανθρώπους. Και θα δώσουν λόγο στο Θεό για μας. But we should also hold them accountable as servants of God and their calling. Επίσης, είναι, δίνουν λόγο και για το κάλεσμά τους ως υπηρέτες του Θεού. We shouldn't just be blind followers of our leaders. Δεν θα πρέπει απλά τυφλά να ακολουθούμε τους ηγέτες μας. I don't think our leaders will like that. Δεν νομίζω ότι οι ηγέτες μας, οι αρχές που είναι στην Εκκλησία, θα τους άρεσε αυτό. We should be like the Jews in Berea. Ήταν καλό να είμαστε σαν τους Ιουδαίους στη Βέρεια. When Paul visited the synagogue there, όταν ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε τη συναγωγή εκεί, they went back to the word to see if what he preached was true. Οι άνθρωποι πήγαν πίσω στο λόγο του Θεού να δουν αν αυτά που κήρυτε ο Παύλος ήταν σωστά. And many came to faith because they searched the word of God. Και πολλοί πίστεψαν επειδή μελέτησαν και μελέτησαν το λόγο του Θεού. And therefore we need to hold our leaders accountable. Και γι' αυτό θα πρέπει εμείς να θεωρούμε ότι οι ηγέτες μας δίνουν λόγο for what they teach, για αυτά που διδάσκουν, for how they lead, για τον τρόπο που ηγούνται, for the words that they say, για τα λόγια που λένε and for the deeds that they do. Και για τις πράξεις τους. As they are accountable for us before God, καθώς δίνουν λόγο στο Θεό για μας, we also need to keep them accountable to God. Και εμείς τους κρατάμε ως υπόλογους προς το Θεό. We should also support them in their leadership and their ministry. Επίσης πρέπει να τους υποστηρίζουμε στο έργο τους και στην ηγεσία τους. Sometimes we look at leadership as professional Christians. Μερικές φορές βλέπουμε τους ηγέτες σαν να είναι επαγγελματίες χριστιανοί. That we pay them to do all the work. Ότι τους πληρώνουμε για να κάνουν όλη τη δουλειά. That's their job. Αυτή είναι η δουλειά τους. We can sit back.
Εμείς μπορούμε να καθίσουμε απλά πίσω. We can worship. Μπορούμε να λατρεύσουμε. We can sleep while they preach. Μπορούμε να κοιμηθούμε ενώ αυτοί κηρύττουν. And we can criticize them. Και μπορούμε να τους κριτικάρουμε επίσης. But that's not their job. Αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά τους. Their job is to make the whole body. Η δουλειά τους είναι να κάνουν όλο το σώμα. Work together. Να είναι σε ενότητα. For the glory of God. Για τη δόξα του Θεού. For the upbuilding of each part of the body. Για την αύξηση του κάθε τμήματος του σώματος. And as a blessing to the nations. Και να είναι ευλογία για όλα τα έθνη. Therefore, we should support them through our gifts of ministry. Γι' αυτό και θα πρέπει να τους υποστηρίζουμε με τα δώρα της διακονίας. Through our gifts and offerings. Μέσα από τις φορές μας και τα δέκατά μας. Through our time and our experience. Μέσα από το χρόνο μας και την εμπειρία μας. And I think lastly, και τελευταία, we should see them as leading the body of Christ. Πρέπει να τους δούμε ως ηγέτες του σώματος του Χριστού. Therefore, anything that might affect you, έτσι κάθε τι που έχει επίπτωση σε σένα, as part of the body, ως μέλος της εκκλησίας, should be brought to the leadership. Πρέπει να το φέρεις μπροστά στην ηγεσία, στους προεστώτες. To pray with you, να προσευχηθούν για σένα, to struggle with you, να πάρουν μέρος στον αγώνα σου, and to listen together what the Lord wants. Και να ακούσουν τι θέλει ο Θεός να κάνει. Because also, και επίσης, anything that affects them, οτιδήποτε έχει επίπτωση σε εκείνους, will affect us. Θα έχει επίπτωση και σε εμάς. We are the body of Christ. Είμαστε ένα σώμα. God has given different functions within the body of Christ. Και ο Θεός έχει δώσει διαφορετικές λειτουργίες σε αυτό το σώμα του Χριστού. He placed the leaders in authority above us. Έχει βάλει τους προεστώτες να είναι σε εξουσία πάνω από μας. As his servants. Ως υπηρέτες του. For our benefit. Για το αγαθό το δικό μας. And then he calls us. Και έπειτα μας καλεί εμάς. To respect them. Να τους σεβαστούμε. To honor them, να τους τιμήσουμε, to lift them up, να τους ενθαρρύνουμε, να τους, so that their job will be one of joy, έτσι ώστε το έργο τους να είναι ένα έργο χαράς, and all of us will celebrate in και that όλοι joy. Μας θα χαρούμε μέσα σε αυτό. Let us pray together. Ας προσευχηθούμε. Father, we thank you for all the leaders that you have placed above us. Κύριε, σε ευχαριστούμε για όλους τους ηγέτες, τους προεστώτες που έχεις βάλει πάνω από μας. Lord, we thank you for Gail and for Brian. Σε ευχαριστούμε για την Gail και τον Brian. And all the other leaders in the church. Και όλους τους υπόλοιπους ηγέτες σε αυτή την εκκλησία. Lord, we thank you that they are your servants. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι υπηρέτες σου. That they listen to you. Ότι ακούνε εσένα. That they follow you. Σε ακολουθούν. And we pray, Lord, that you'll give them even more wisdom and strength. Και προσευχόμαστε σε εσένα να τους δώσεις περισσότερη σοφία και δύναμη. Help us, Lord, to submit to their authority. Δώσε μας, Κύριε, να υποταχτούμε σε αυτούς. To respect them and to honor them. Να τους σεβαστούμε και να τους τιμήσουμε. To love them and support them. Να τους αγαπάμε και να τους υποστηρίζουμε. So that we, as your body, έτσι ώστε ως σώμα δικό σου, will work together as a body, να εργαστούμε ως σώμα, for your glory, για τη δόξα τη δική σου, and for the benefit of all, και για το αγαθό όλων μας. Change us, Lord. Change us. Άλλαξέ μας, Κύριε. If that is not our attitude. Αν αυτό δεν είναι αυτό που έχουμε επιζητήσει μέχρι τώρα. Help us, Lord, to do the good things that you've called us to do. Βοήθησέ μας να κάνουμε τα αγαθά που μας έχεις καλέσει να κάνουμε. To work together. Να εργαστούμε μαζί. To be one. Να είμαστε ένα. So that you will receive all the glory and honor. Ώστε εσύ να λάβεις όλη τη δόξα και όλη την τιμή. Thank you, Lord Jesus. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. That you are the worthy one. Γιατί εσύ είσαι ο άξιος. That we can pray this in your beautiful name. Και μπορούμε να προσευχηθούμε όλα αυτά στο όνομά σου. Amen. Amen.